οι ερωτήσεις που θα είναι σύντομες και τοποθετήσεις. Το πρώτο θέμα που θέλω να αναφέρω, θέλω να ευχηθώ, το κάναμε και μέσω των social media, γιατί όλοι έχουμε παιδιά, άλλοι φίλους, άλλοι εγγόνια. Αυτή τη στιγμή τα παιδιά μας δίνουν εξετάσεις για τις Πανελλήνιες, που είναι το πρώτο σκαλί για την εκπλήρωση των ονείρων τους. Θέλω να ευχηθώ λοιπόν από το βήμα αυτό, που είναι το πιο επίσημο βήμα, να έχουμε καλή επιτυχία, να έχουμε καλή αρχή, καλή δύναμη. Και επειδή σήμερα είδα στο φως της δημοσιότητας κάποιο παιδί σε μια άλλη πόλη που δεν έγραψε καλά, έκανε κάτι πολύ άσχημο για τον εαυτό του, καλό είναι λοιπόν να τους πούμε ότι απλά αυτό είναι μια στάση στη διαδρομή που ξεκινούν και να μην απογοητεύονται. Αυτό ήθελα έτσι μια ευχή. Κατά δεύτερο ήθελα να πω και να ρωτήσω τον απόγειο αντιδήμαρχο τι έχει συμβεί με την χορήγηση άδεια ίδρυσης του ενδιαιτήματος των αδέσποτων ζώων. Όπως γνωρίζετε, εσείς σαν Δήμος στις 9 Τρίτου του 2018 καταθέσατε το φάκελο, παρόλο που μας είπατε εδώ ότι δεν είχατε καταθέσει ήδη ένα χρόνο. Τότε εμείς απευθυνθήκαμε στην κοινωνική υπηρεσία, έχω εδώ το έγγραφο και σας ζητάμε από τις 18 Απριλίου και από τις 2 Απριλίου να καταθέσετε κάποια δικαιολογητικά. Θέλω να γνωρίζω αν τα έχετε καταθέσει και σε τι κατάσταση βρίσκεται η διαδικασία χορήγησης άδειας ενδιαιτήματος. Δεία. Στη διάβια λοιπόν κύριε Δήμαρχε, που υπάρχουν τα πάντα, ασχοληθήκαμε και εκτυπώσαμε τα δύο τελευταία χρόνια, τα έχω στα χέρια μου, είναι και άλλα δύο χρόνια πιο πριν, φαντάζομαι ότι είναι άλλα τόσα, κάποιες αποφάσεις, από τις οποίες το 90% είναι αποφάσεις του Γενικού Διευθυντή. Κώστα, συγγνώμη αν είναι από πάνω στην αρπά, δεν είναι λόγω καλό. Έχω ένα θέμα εδώ πέρα και δεν θέλω να παρεξηγηθώ προσωπικά με κανέναν. Εγώ βλέπω ότι εδώ και δύο χρόνια η ΔΕΗ ΑΡΤ δαπανά περίπου τις 18.500 ευρώ σε αποφάσεις κατά 90% του Γενικού Διευθυντή για να πληρώνουμε δικηγόρους, όχι για παράσταση δικαστηρίων, το 90% δηλαδή είναι απλά για ατομικές συμβουλές. Εγώ γνωρίζω λοιπόν ότι ο Γενικός Διευθυντής είναι ένας άνθρωπος μορφωμένος, με πτυχίο και μεταπτυχιακές σπουδές. Και οι υπάλληλοι του πλαισιώνουν, είναι άνθρωποι 20ετής εμπειρίας και πλέον, και αυτοί με πτυχίο. Για ποιο λόγο λοιπόν χρειάζεται να δίνουμε αυτά τα χρήματα σε νομικές συμβουλές, εκ των οποίων το 70% τα έχει πάρει ένας δικηγόρος? Τι συμβαίνει πρώτον, κύριε Δημάρχη, με αυτό? Δεύτερον, αν είναι απαραίτητο, μήπως πρέπει να κάνουμε μια προκήρυξη ή διαφορετικά, μήπως τελικά ο ανώτερος του Γενικού Διευθυντή, ο κύριος Αντιπρόεδρος, όπου εσείς το έχετε δώσει όλες τις αρμοδιότητες, τον εντέλει να γίνεται αυτή η διαδικασία, γιατί αυτό είναι και ένα σενάριο πολύ πιθανό για μένα, το οποίο έχετε δικαίως αυτή την περίοδο και με δικαιώνει στο ότι εγώ φώναζα και την επιλογή του Αντιπροέδρου να έχει συγκεκριμένες γνώσεις, γι' αυτό ζητάει και το βιογραφικό. Δηλαδή εμείς εδώ τι κάνουμε? Πληρώνουμε συγκεκριμένους δικηγόρους και συγκεκριμένα ποσά για να μας συμβουλεύουν? Γιατί δεν μπορούμε να διαβάσουμε εμείς τις αποφάσεις? Θα ήθελα λοιπόν από τον Δήμαρχο της Τρίπολης και τον Πρόεδρο της ΔΕΙΑΤ να μου απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα. Γιατί η διάβια είναι ο πιο αδιάψευστος κριτής. Και κλείνω με την ΚΕΔΙΤ, η οποία είδαμε στο φως της δημοσιότητας κάποιες οφειλές, που ήρθαν να προέλθουν και από άλλες οφειλές, και πραγματικά έγινε ένα θέμα εδώ και προβληματιστήκαμε. Η αλήθεια όμως είναι, κύριε Δήμαρχε, και πρέπει να το γνωρίζετε, και αν δεν το γνωρίζετε, πολύ κακώς βεβαίως, αλλά σας ενημερώνω εγώ τώρα, ότι οι υπάλληλοι της ΚΕΔΙΤ έχουν πάει δικαστικά από το 2010 και διεκδικούν ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου τις άδειες δώρων, Χριστουγέννων, Επιδομαδίας και Πάσχα. Αυτό το ποσό, το οποίο αναλογιστεί κάποιος τον αριθμό και τα χρόνια, ξεπερνά τις ήδη υπάρχουσες οφειλές, φτάνει το μισό εκατομμύριο. Εάν λοιπόν το κερδίσουν οι υπάλληλοι και καλά κάνουν, τα δικαιώματά τους υπερασπίζονται, γιατί
υπάρχει παρόμοια απόφαση σε άλλο νομικό πρόσωπο, σε άλλο δήμο, και εδώ χτυπάει το καμπανάκι για μας, γιατί δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να ανταποκριθεί μια ήδη βεβαιωμένη επιχείρηση με δικές σας επιλογές και με δικά σας λάθη. Αν τελικά έρθουν και αυτά, πώς θα τα αντιμετωπίσετε? Τι κινήσεις δηλαδή έχει κάνει η Δημοτική Αρχή και η Διοίκηση της ΚΕΔΗ για να μπορέσει να ανταποκριθεί σε αυτό το ενδεχόμενο ή να υπερασπιστεί τον εαυτό της ως επιχείρηση και διοικητικό συμβούλιο? Το πρώτο ερώτημα. Και το δεύτερο, φαντάζομαι κύριε Δήμαρχε, θα γνωρίζετε ότι η σύντηση των παιδιών μας γίνεται, μιλάμε πάρα πολύ για τον φαγό, αλλά γίνεται με φακές, φασόλια και κυλοπίτες και πάνε οι γονείς στο κρέας. Επιτρέπεται λοιπόν το 2018 να συντήρονται έτσι τα παιδιά μας? Όταν μιλάμε λοιπόν για τα παιδιά, θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι. Δεν γίνεται να μην πληρώνουμε πετρέλαιο, να μην μπορούμε να βάλουμε πετρέλαιο, να βάζουμε σόπες και να έχουμε λογαριασμό στη ΔΕΗ και να μην το πληρώνουμε και να το ρυθμίζουμε, και τα παιδιά μας να συντήσονται έτσι. Αυτά είναι τετοκοσμικά πράγματα τα οποία δεν εκφράζουν μια πολιτισμένη πόλη και ένα πολιτισμένο Δήμο, και θέλω να μου πείτε τι έχετε υπόψη σας άμεσα, έστω για τη νέα γωνιά, να κάνετε για αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Κύριος Δημάρχος, ευχαριστώ.